You have been dealing with the demands of the Troika from the very beginning. What was your first experience when you met representatives of the IMF and the EU Commission and the ECB? Κοιτάξτε, στην πρώτη συνάντηση που είχε γίνει με την αντιπροσωπεία της Γενικής Ομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, μας ανακοίνωσαν το πρόγραμμα, τις κεντρικές κατευθύνσεις του προγράμματος και την αναγκαιότητα που θεωρούσαν ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να εφαρμοστεί για να αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία, όπως έλεγαν, τα δίδυμα ελλείμματα, δηλαδή το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου και βέβαια το υψηλό χρέος. And what was the essence of the program concerning the labor market? Οι στόχοι του προγράμματος ήταν αυτοί που σας ανέφερα προηγουμένως. Η ουσία του προγράμματος είναι ότι ήταν ότι για να μπορεί να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα, το χρέος και το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο, θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα πακέτο λιτότητας, ιδιαίτερα στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, για να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες και οι κοινωνικές δαπάνες με τις συντάξεις και οι πόροι να διοχετεύονται προς την μείωση του ελλείμματος και του χρέους. Και ταυτόχρονα τέθηκε το θέμα της βελτίωσης στο επίπεδο ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Οπότε με βάση αυτό το επιχείρημα ανέδειξαν κατά τη γνώμη τους την αναγκαιότητα της μείωσης των μισθών και της απορρίθμισης των εργασιακών σχέσεων στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Εμείς με βάση αυτά τα δεδομένα στην δεύτερη και στην τρίτη συνάντηση που είχαμε, απεδείξαμε με μελέτες που είχαμε κάνει ότι αυτό το πρόγραμμα, εάν εφαρμοστεί, εκτός ότι θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα κοινωνικής συνοχής, θα αυξήσει την ανεργία μέχρι το τέλος του 2013 στο 29%, θα μειώσει τους μισθούς και τις συντάξεις, θα κλείσουν κάθε χρόνο 60.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν πρόκειται να επιτύχει το ίδιο το πρόγραμμα τους στόχους που το ίδιο θέτει. Και όπως εξελίχθηκε αυτό το πρόγραμμα και σήμερα που είμαστε το 2014, φαίνεται ότι αυτές οι προβλέψεις που είχαμε κάνει επαληθεύτηκαν, διότι αυτή τη στιγμή έχει εφαρμοστεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του προγράμματος και εντούτοις οι στόχοι του προγράμματος δεν έχουν επιτευχθεί. Δηλαδή έχουν πάρθει μέτρα 63 δισεκατομμύρια ευρώ για να μειώσουμε το έλλειμμα κατά 28 εκατομμύρια ευρώ. I didn't get this. The measures taken by the state to reduce the expenditures by 63 billion have reached what result? Αυτό το παράδειγμα που σας είπα σε αριθμούς δείχνει και το αδιέξοδο του αυτού του προγράμματος. Δηλαδή πήραμε μέτρα σε αυτά τα 4 χρόνια 63 δισεκατομμύρια ευρώ με τις μειώσεις των μισθών και των συντάξεων κλπ. Και το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού μειώθηκε μόνο κατά 28 δισεκατομμύρια. Επομένως, οι θυσίες του ελληνικού πληθυσμού και του ελληνικού λαού και των εργαζομένων και των συνταξιούχων ήταν πολύ μεγαλύτερες από το αποτέλεσμα που είχε ως προς το στόχο του προγράμματος με το έλλειμμα και ως προς το στόχο του προγράμματος με το χρέος. Διότι το 2009 το χρέος ήταν, συγγνώμη, το 2009 το χρέος ήταν 125% του ΑΕΠ και σήμερα το χρέος είναι 175% του ΑΕΠ, παρά το γεγονός ότι έχουν πάρθει όλα αυτά τα μέτρα λιτότητας. What are the mechanisms why this austerity did not reach the targets? How did it happen? Διότι νομίζω το πρόβλημα ήταν στους υπολογισμούς τους το μέγεθος της ύφεσης. Δηλαδή δεν προέβλεπαν ότι μέσα στα 4 χρόνια το ΑΕΠ της χώρας θα μειωθεί κατά 25%. Επομένως, εφόσον μειώνεται ο παρανομαστής το ΑΕΠ, αυξάνεται ο αριθμητής που είναι το χρέος. Θεωρούσαν ότι το ΑΕΠ θα μειωθεί λιγότερο, κατά 12 ή 15%. Ότι
η ανεργία θα αυξηθεί λιγότερο. Δηλαδή υπολόγιζα στα 4 χρόνια ότι η ανεργία θα φτάσει στο 18% και όχι στο 29%. Επομένως όλοι οι υπολογισμοί που είχαν κάνει και οι πολλαπλασιαστές που είχαν χρησιμοποιήσει για τους μηχανισμούς επιδράσεων και επιπτώσεων του προγράμματος στην πραγματική οικονομία και κοινωνία, εκ των πραγμάτων δεν έχουν επαληθευτεί. Και γι' αυτό το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αυτό το αδιέξοδο που σας είπα προηγουμένως. And what do you think? Do you think these errors in the assumptions were made on purpose or were simply because they didn't know the real structure of the Greek economy? Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπήρχε ένα πρόβλημα βαθιάς γνώσης ελληνικής οικονομίας, είχαν ένα έλλειμμα γνώσης της ελληνικής οικονομίας. Όμως, όταν εμείς τους δίναμε τα στοιχεία στη δεύτερη ή στη τρίτη συνάντηση, αν πραγματικά λειτουργούσαν καθαρά έτσι τεχνικά και επιστημονικά, θα έπρεπε να γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις και η αξιολόγηση, η αρνητική που έπρεπε να κάνουν στο πρόγραμμα. Αυτό δεν το έκαναν. Που σημαίνει δηλαδή για την προσωπική μου άποψη, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά έχω σχηματίσει αυτή την άποψη, ότι ήταν ένα πρόγραμμα μιας γεωπολιτικής και γεωοικονομικής σημασίας, με την έννοια ότι νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα μέσα από τη διαχείριση του κρέους ήθελε να ενσωματώσει την ελληνική και τη μεσογειακή οικονομία στις ανάγκες συσσόρευσης των ανεπτυγμένων χωρών της Ευρώπης. Αυτό έγινε και με την Πολωνία, έγινε και με την Κροατία, έγινε και με τη Σλοβενία, έγινε και με τη Ρουμανία, έγινε και με τη Βουλγαρία. Επομένως, ήταν ένα πρόγραμμα που ήθελε μέσα από αυτή τη διαχείριση, την άστοχη διαχείριση του χρέους, να ενσωματώσει την ελληνική οικονομία και γενικότερα τη μεσογειακή οικονομία στις ανάγκες των οικονομιών των βόρειων χωρών της Ευρώπης και ιδιαίτερα πιο συγκεκριμένα της γερμανικής οικονομίας. Ήθελε δηλαδή αυτό το πρόγραμμα να δημιουργήσει οικονομίες δορυφόρους γύρω από την παραγωγική δυναμική και την παραγωγική προοπτική του μέλλοντος, των βόρειων χωρών της Ευρώπης. What is the rest? What stays for the satellite economies, as you call it? Για τις δορυφορικές οικονομίες απομένει αυτό που θεωρούν οι βόρειες χώρες της Ευρώπης. Για παράδειγμα, πριν ένα ή δύο μήνες η καγκελάριος της Γερμανίας είχε επισκεφθεί την Ελλάδα και κάποια στιγμή στην ομιλία της είπε ότι η ελληνική οικονομία θα πρέπει να προσανατολιστεί κυρίως στον τουρισμό και στις υπηρεσίες. Αλλά το ερώτημα είναι ότι μια οικονομία σαν την Ελλάδα, σαν τη Γερμανία, σαν τη Γαλλία, εάν προσανατολιστούν στον τουρισμό και τις υπηρεσίες και δεν προσανατολιστούν και σε άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, ο παραγόμενος πλούτος και η παραγόμενη απασχόληση μέσα από αυτούς τους δύο τομείς δεν είναι ικανή και αναγκαία για να διαμορφώσει ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο του πληθυσμού και ένα επίπεδο απασχόλησης ικανοποιητικό του πληθυσμού. Επομένως, η διαφωνία δική μας ήταν ότι θα πρέπει όλες οι οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με τις παραγωγικές δυνατότητες που έχουν, να αναπτύξουν όλους τους κλάδους. Δηλαδή, τον πρωτογενή τομέα, τη βιοτεχνία, τη βιομηχανία, τον τουρισμό και τις υπηρεσίες, αλλά όχι μόνο τουρισμό και υπηρεσίες. But why do you think it is in the interest of the German industry or the French industry not to have an industrial production base in Greece? Τη συμφέρει διότι θα αυξήσει τις εξαγωγές της, τις οποίες εξαγωγές βιομηχανικών ή αγροτικών προϊόντων, τις οποίες θα το καταναλώνει οι μεσογειακές χώρες. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, πρέπει να ξέρετε ότι από τα 100 προϊόντα που έχουμε στο σπίτι μας, στο ψυγείο μας ή στο εργοστάσιο μας, τα 73 προϊόντα εισάγονται από τις βόρειες χώρες Ευρώπης. Και η Ελλάδα παράγει μόνο τα 27 προϊόντα. Επομένως, υπάρχει ήδη ένα μοντέλο άνισης ανταλλαγής και αυτό το μοντέλο, νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα ήθελε να το ενισχύσει ακόμα περισσότερο και να το ενσωματώσει στις οικονομίες των βόρειων χωρών. Δηλαδή, οι μεσογειακές οικονομίες να είναι χώρες εισαγωγών της βιομηχανίας και της αγροτικής τους οικονομίας και εμείς στις βόρειες χώρες να πουλάμε μόνο τουρισμό και υπηρεσίες. But this would mean in the long term that the standard of living will be continuously much lower
here in the satellite economies, as you call it, than are in the core economies. Ακριβώς. Συμφωνώ απολύτως με το ερώτημα ότι αυτό μέσω μακροπρόθεσμα θα σημαίνει ότι το βιωτικό επίπεδο των μεσογειακών χωρών θα είναι πολύ πιο υποβαθμισμένο από αυτό το βόρειο χωρών. Αυτό που έχει συμβεί τώρα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι ενωμένη Ευρώπη ως προς το νόμισμα, αλλά ως προς την πραγματική οικονομία, το βιωτικό επίπεδο, τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, είναι μια διχασμένη Ευρώπη. Εγώ πριν δύο μήνες, τρεις που ήμουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έλεγα εκεί στους ευρωβουλευτές, ιδιαίτερα στις Βόρειες Ευρώπης, ότι στη Βόρεια Ευρώπη έχουμε κοινωνικό διάλογο, στην Ελλάδα δεν έχουμε κοινωνικό διάλογο. Στη Βόρεια Ευρώπη έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στην Ελλάδα δεν έχουμε. Στη Βόρεια Ευρώπη έχουμε κατώτατο μισθό, στην Ελλάδα δεν έχουμε. Επομένως, στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα με αυτό το πρόγραμμα έχουν καταργηθεί το ελάχιστο κοινωνικό κεκτημένο της Ευρώπης. Το ελάχιστο. Επομένως, οι Έλληνες εργαζόμενοι και τα συνδικάτα, αυτό που ζητούσαν είναι τουλάχιστον μία ενιοποίηση των δικαιωμάτων έστω στο ελάχιστο ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και οι άλλες μεσογειακές χώρες δεν έχουν αυτό το ελάχιστο ευρωπαϊκό κεκτημένο. But according to the Lisbon Treaty and to the European Charter of Human Rights, these minimum social minimum social acquis is guaranteed, isn't it? Ακριβώς σύμφωνα με τις ειδικές της Σαββώνας υπάρχει αυτό, αλλά με την παρέμβαση της Τρόικα και με τα μνημόνια, τα δύο και το τρίτο, το αναθεωρημένο 2015-2018, που ψηφίστηκε πριν ένα μήνα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αυτό το ευρωπαϊκό κεκτημένο έχει ανατραπεί. Και γι' αυτό βλέπετε ότι πριν από τις ευρωεκλογές, ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε δύο κανονισμούς για την εποπτεία των χωρών, των κρατών μελών που έχουν υψηλό χρέος και υψηλό έλλειμμα, εκτοπίζοντας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και διατηρώντας μία τρόικα η οποία θα αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένως, τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι με αυτή τη νέα σύνθεση της τρόικα τουλάχιστον θα αποκατασταθεί αυτό το έλλειμμα του ελάχιστου ευρωπαϊκού κεκτημένου από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. There is one point in the reform program for the labor market which was particularly contentious, and that was the lowering of the minimum wage. How did this happen? Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπήρχε η άποψη της Τρόικα αλλά και της κυβέρνησης και του τότε Πρωθυπουργού, του κ. Παπαδήμου, ο οποίος υποστήριζε ότι ο κατώτατος μισθός των 751 ευρώ ακαθάριστα ήταν πολύ υψηλός σε σχέση με το επίπεδο παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας και επομένως έπρεπε να μειωθεί. Τα συνδικάτα αλλά και οι εργοδότες διαφωνούσαν. Υπάρχει ένα μνημόνιο προς την τότε κυβέρνηση που το υπογράφουν τα συνδικάτα και οι εργοδότες, ζητώντας από τον τότε Πρωθυπουργό να μην μειωθεί ο κατώτατος μισθός και να παραμείνει στα 751 ευρώ, θεωρώντας ότι δεν είναι ένας βασικός λόγος του χαμηλού επίπεδου της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας. Αυτό το κείμενο υπάρχει, θα σας το δώσω για να το έχετε. Yes, please do so. Είναι ακριβώς αυτό εδώ το κείμενο, το οποίο το έχουν υπογράψει όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, εδώ βλέπετε, προς τον τότε Πρωθυπουργό και προς τους όλους αρχηγούς των κομμάτων, όπου τους λένε ότι δεν πρέπει να μειωθεί ο κατώτατος μισθός από το 751 στο 586. Αυτό δεν ελήφθηκε υπόψη. Ο κατώτατος μισθός μειώθηκε και σήμερα αυτό που το Φεβρουάριο του 2012 έγινε αυτή η μείωση έγινε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και δεν πέρασε μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. It was not voted by the Parliament. Δεν πέρασε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο γιατί ίσως φοβόντουσαν ότι οι βουλευτές δεν θα το ψηφίσουν. Επομένως έγινε σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο το ελληνικό και το Σύνταγμα με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Και αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία δεν έχουμε ένα κατώτατο μισθό των 586 ευρώ ακαθάριστα, αλλά έχουμε διάφορες κατηγορίες κατώτατων μισθών. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε
η κύρια μορφή απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας είναι η ευέλικτη μορφή απασχόλησης. Δηλαδή, είτε τετράωρα, είτε εκπεριτροπής εργασία, είτε προσωρινή εργασία, είτε εποχική εργασία. Επομένως, ανάλογα με τη μορφή απασχόλησης που έχει ο εργαζόμενος, έχει και ένα δικό του μισθό, διότι έχουν καταργηθεί και οι συλλογικές συμβάσεις και επομένως κυριαρχεί η ευελιξία της απασχόλησης και η ατομική σύμβαση μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συναντήσουμε ένα κατώτατο μισθό 400 ευρώ, μπορεί να συναντήσουμε ένα κατώτατο μισθό 350 ευρώ, ανάλογα με τις ώρες εργασίες που έχει ο εργαζόμενος. Αυτό σημαίνει απώλεια εσόδων στο ασφαλιστικό σύστημα, γιατί οι εισφορές που πληρώνει ένας τέτοιος εργαζόμενος είναι λιγότερες, όπως επίσης έχουμε και απώλειες εσόδων στο φορολογικό σύστημα, διότι το εισόδημα είναι χαμηλότερο, επομένως η φορολογία που πληρώνει είναι χαμηλότερη. Και γι' αυτό ακριβώς παρατηρούμε όλα αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε σήμερα και στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, όπου αυτή τη στιγμή το ασφαλιστικό σύστημα έχει σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας, όπως και στο φορολογικό σύστημα με τη σταδιακή μείωση των εσόδων. Και παρά το γεγονός ότι έχουμε υψηλή αύξηση της φορολογίας. But how it was possible that even the employers were in favor of freezing the minimum wage? Wasn't it in their interest to lower it, to reduce it? Νομίζω ότι ακόμα και προσεγγίζοντας το θέμα αυτό από μια μακροοικονομική ανάλυση, θα δούμε ότι με τη μείωση των μισθών, του κατώτατου μισθού, χάθηκαν από το εισόδημα των 3,5 εκατομμύριων οικοκυριών, 34 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 34 δισεκατομμύρια που είχαν τα ελληνικά νοικοκυριά, στην ουσία αγόραζαν προϊόντα κυρίως των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων. Και γι' αυτό βλέπετε, μόλις μειώθηκαν ο κατώτατος μισθός, ο οποίος συμπαρέσυρε και τους άλλους μισθούς προς τα κάτω, τον πρώτο χρόνο έκλεισαν 60.000 επιχειρήσεις. Το δεύτερο χρόνο έκλεισαν 55.000 επιχειρήσεις. Δηλαδή, μέχρι το 2013 έκλεισαν 230.000 επιχειρήσεις και η πρόβλεψή μας είναι ότι μέχρι το τέλος του 2014 θα κλείσουν συνολικά 290.000 επιχειρήσεις. Επομένως, οι εργοδότες θέλαν να κρατήσουν αυτό το επίπεδο του μισθού, επειδή ακριβώς θέλαν να κρατήσει το επίπεδο της ζήτησης των 3,5 εκατομμύριων ελληνικών νοικοκυριών απέναντι στα προϊόντα τα οποία παράγουν. Μόλις μειώθηκε αυτή η ζήτηση, αμέσως έχουμε μία μείωση της παραγωγής και ένα κλείσιμο αυτών των επιχειρήσεων. Why then the IMF and the EU Commission insisted on this reduction of the minimum wage? What was the point? Was it a power game or? Νομίζω ότι επέμεναν διότι μέσα στο μυαλό τους και στη οικονομική τους σκέψη είχαν ότι θα πρέπει να εκαθαριστεί, όπως έλεγαν, η παραγωγική διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν είναι ανταγωνιστικές. Επομένως, μέσα στο μυαλό τους μπορεί να είχαν το κλείσιμο 300.000 επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ταυτόχρονα να εξυπηρετήσουν κλάδους που απασχολούν πολλούς εργαζόμενους, όπως παραδείγματος χάρη οι τράπεζες, οι υπηρεσίες, εξαγωγικές επιχειρήσεις, εμπορικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, θυγατρικές πολυεθνικών επιχειρήσεων, όπου πραγματικά αυτές οι επιχειρήσεις επωφελήθηκαν πάρα πολύ από τη μείωση των μισθών. Ζημιώθηκαν όμως οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. But why should they destroy the Greek economic structure? It makes no sense, because for them the main target is debt sustainability. And to reach debt sustainability, they need a production base. They need somebody has to pay the taxes to repay the debt. Στη νεοκλασική θεωρία, αυτό που έχει σαν πυρήνα της άποψής της είναι ότι οι επιχειρήσεις που θα λειτουργούν σε μια οικονομία θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικές σε όρους παραγωγής. Εκείνοι θεωρούσαν ότι περίπου 300.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μικρομεσαίες, εμφανίζονται ότι είναι ανταγωνιστικές, όχι σε όρους παραγωγής και τεχνολογίας, αλλά επειδή δεν πληρώνουν φόρους, επειδή κάνουν φοροδιαφυγή, επειδή δεν πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, τις εισφορές που πρέπει να πληρώνουν για τους εργαζόμενους που απασχολούν κλπ. Εμείς αυτό που λέγαμε είναι ότι ακόμα και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κρατήσουμε αυτή την παραγωγική βάση της οικονομίας σε όρους ανταγωνιστικούς. Και δεν είναι ανάγκη να την κλείσουμε
για να γίνουν ανταγωνιστικοί οι άλλοι. Το ενδιαφέρον θα είναι για μια οικονομική πολιτική να τους κάνει ανταγωνιστικούς όλους και όχι κάποιους να αποκλείει και κάποιους να τους κρατάει σαν ανταγωνιστικούς σε τεχνολογικούς όρους. Γιατί και εμείς θέλαμε να υπάρχουν επιχειρήσεις στην Ελλάδα που να πληρώνουν τους φόρους, να πληρώνουν τις εισφορές των ασφαλισμένων στην κοινωνική ασφάλιση, αλλά όχι όμως να τους εκτοπίσουμε μέσα σε 4 χρόνια εκτός της παραγωγής. Πράγμα το οποίο έχει συμβεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. So you think all this has happened only for the reason for technocrats believing in a certain dogma of economic analysis? Κοιτάξτε, στην οικονομική θεωρία, επειδή και εγώ διδάσκω οικονομική θεωρία στο Πανεπιστήμιο, υπάρχουν πολλά οικονομικά ρεύματα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν οι τεχνοκράτες της νεοκλασικής και νεοφιλελεύθερης θεωρίας που λειτουργούν έτσι όπως λειτουργούν οι συνάδελφοι στην Τρόικα ή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εγώ, παραδείγματος χάρη, επιστημονικά εργάζομαι με τη μετακινησιανή θεωρία. Δηλαδή, ξεκινάω πάντα από αυτό που λέω το μαγικό τρίγωνο ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνική προστασία. Ενώ στην νεοφιλελεύθερη θεωρία το μαγικό τρίγωνο είναι έλλειμμα, χρέος, πληθωρισμός. Επομένως, είναι δύο διαφορετικές θεωρητικές αφετηρίες και βέβαια και δύο διαφορετικές οικονομικές πολιτικές. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι αυτή η οικονομική πολιτική εφαρμόστηκε, απέτυχε και νομίζω ότι πρέπει να την αλλάξουμε για να μην επιδεινώσουμε ακόμα περισσότερο το βιωτικό επίπεδο είτε της Ελλάδας είτε των άλλων μεσογειακών χωρών της Ευρώπης. But shouldn't at least the IMF economists, who have so much experience in developing countries around the world for decades, shouldn't they have known from the very beginning what would happen and that it would not work? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αν δείτε όλες τις παρεμβάσεις που έχει κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε όλες τις χώρες, είτε στην Ευρώπη, είτε στην Αφρική, είτε στη Λατινική Αμερική, δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα. Και ταυτόχρονα, αν δείτε τις αξιολογήσεις που κάνει, τουλάχιστον αυτές που δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του, ποτέ δεν έχει κάνει μια κριτική αξιολόγηση αυτών των παρεμβάσεων. Πάντα θεωρεί ότι φταίνε οι χώρες όπου δεν εφαρμόζουν πλήρως τις συνταγές που τους δίνουν, φταίνε οι υπηρεσίες, οι δημόσιες πολιτικές των χωρών, φταίνε οι κυβερνήσεις κλπ. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτά τα προγράμματα οι κυβερνήσεις ή οι χώρες μπορεί να έχουν ένα μέρος της ευθύνης, αλλά μπορεί να είναι πολύ μικρό, να είναι ένα 10 με 20%, αλλά το υπόλοιπο 80% την ευθύνη την έχει η θεωρητική σύλληψη του προγράμματος και η σύνθεση και το μείγμα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζεται. Είναι ένα μείγμα το οποίο ενδιαφέρεται περισσότερο για τη συσσόρευση του κεφαλαίου, αυτό που λέμε εμείς, και όχι για τη συσσόρευση της εργασίας, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Είναι δύο διαφορετικές σχολές σκέψης, δύο διαφορετικές οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται είτε στην Ευρώπη είτε σε άλλες χώρες. One last question. You mentioned that your forecast was correct and their forecast was wrong. And then 2 years later you met again. And you said our forecast was right, yours was wrong. What was the answer in this very moment? Η απάντησή τους ήταν στο ένα σκέλος ότι η ελληνική διοίκηση και η ελληνική κυβέρνηση δεν εφαρμόζει πλήρως το πρόγραμμα, δεν ανταποκρίνεται στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων, κάνει διάφορα πισωγυρίσματα για πολιτικούς ή άλλους λόγους. Και το δεύτερο είναι ότι έκανα κάποιες μικρές διορθώσεις, θα έλεγα, στους πολλαπλασιαστές. Για παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, είχαν ότι όταν μειώνεται το ΑΕΠ στην Ελλάδα 1%, ο πολλαπλασιαστής αύξησης ανεργίας ήταν 0,3. Ενώ εμείς με τη βάση δεδομένων που έχουμε στο Ινστιτούτο, η οποία είναι περίπου μια βάση δεδομένων της αγοράς εργασίας των 30 τελευταίων ετών, είχαμε διαμορφώσει ότι ο πολλαπλασιαστής ανεργίας στην Ελλάδα όταν μειώνεται το ΑΕΠ 1%, ανάλογα με τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, ξεκινάει από 0,8 ως 1,2. Και είχαμε πάρει σαν μέσο όρο το 1. Με αυτόν τον πολλαπλασιαστή εμείς επαληθευτήκαμε. Εκείνοι με το 0,3 δεν επαληθεύτηκαν. Μετά από 2 χρόνια βέβαια το διόρθωσα το 0,3 και το έκανα 0,8. Και γι' αυτό λίγο μας προσέγγισαν σε ό,τι αφορά την εξέλιξη ανεργίας το 2012 ή το 2013. Αλλά δεν ήρθαν πολύ κοντά μας. Okay, thank you very much. Thank you very much also.